Ένας Κύπριος συνθέτης, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από Ευρωπαίους ομότεχνους του, μουσικό φαινόμενο είναι σήμερα μαζί μας, ο Μάριος Ιωάννου Ηλία. Γεια σου, Μάριε. Προσπαθώ να ξεχωρίσω από το βιογραφικό σου κάτι, τέλος πάντων, για να ξεκινήσω, αλλά είναι όλα σπουδαία. Νομίζω ότι τα δύο πιο εντυπωσιακά σε αυτό είναι η δημιουργία του μουσικοακουστικού πορτρέτου της πόλης του Βλαδιβοστόκ, Sound of Vladivostok, και η παραγωγή του Otto Symphonic για τα 125 γενέθλια του αυτοκίνητου στη Γερμανία, όπως αυτό το έργο χρησιμοποιείστε και μελωδικά ήχους από αυτοκίνητα. Αλλά να ξεκινήσουμε από το μουσικό πορτρέτο του Βλαδιβοστόκ. Και μόνο το γεγονός ότι ένας Κύπριος καλείται από μια τέτοια πόλη για να δημιουργήσει αυτό το πορτρέτο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πώς προέκυψε? Βασικά, με είχε καλέσει έναν ίδρυμα της Ρωσίας, το λεγόμενο Ζάρια, πίσω από το οποίο βρίσκεται η μεγάλη εταιρεία Μπελούγκα, βότκα, η γνωστή. Σε συνεργασία με το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ζάρια, για να αναπτύξουμε μια ιδέα κατά κάποιον τρόπο καινοτόμα, που να φέρει, ας το πούμε, νέον αέρα στη μακρινή πόλη της Αποανατολής, του Βλαδιβοστόκ. Τους είχε κάνει την πρόταση του Sound of Vladivostok, που ήταν κάτι το οποίο είχα κατά νου, λόγω του ότι η πόλη, μια ολόκληρη πόλη, είχε παίξει και σε προηγούμενα έργα μου σημαντικό ρόλο, όπως είπατε πριν, το Symphonic ή το Ulmer Oratorium που είχα κάνει για την πιο ψηλή εκκλησία στον κόσμο, και τα δύο στη Γερμανία. Επομένως, το να αξιοποιείται μια ολόκληρη πόλη σε ένα μουσικό έργο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κάτι το οποίο είχα την εμπειρία και πάντα έτσι με ιντρικάρει να δημιουργώ, να εξελίσσω, να συνεργάζομαι με άτομα τα οποία να έχουν μια ταυτότητα για μια, ας το πούμε, ολόκληρη πόλη. Γενικώς, και σε συνέχεια αυτή. Ναι, στα έργα σου χρησιμοποιείς βιομηχανικούς ήχους. Γενικά έχεις ξεφύγει από τη συμβατική μουσική, έτσι? Και όχι μόνο. Πιστεύω ότι το κάθε έργο έχει τον δικό του χαρακτήρα, τη δική του, θέλω να πιστεύω, αξία και την δική του, αν θέλετε, δυσκολία, που σίγουρα είναι αυτό που με κάνει πάντα να σκέφτομαι νέες προσεγγίσεις όσον αφορά και τον τρόπο τον οποίο θα υλοποιούνται τα διάφορα έργα. Έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο βιομηχανική ήχη, είναι βασικά φυσική ήχη, θα τους αποκαλούσει. Τη πόλη, ή μπορεί να στο πούμε να είναι, όπως είπε, τη βιομηχανική μου εργοστασία, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τη φύση. Έτσι ώστε ακούγοντας σου δίνει την εντύπωση της πόλης. Αντιλαμβάνεσαι επακριβώς ότι μιλάμε για αυτή την πόλη. Έτσι. Στο συγκεκριμένο το έργο, ναι. Ή ξέρω εγώ για την περίπτωση του Otto Symphonic, το αυτοκίνητο που ήταν το θέμα μας βασικά, έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο. Σε έναν άλλο έργο που είχα κάνει, να κάνω και μια αναφορά στην Κύπρο, που είχα εντάξει δύο μοτοσυκλέτες Harley Davidson. Αυτό το είχα εμπνευστεί από τα δραματικά γεγονότα που είχα γίνει στη Βερίνγκεν το 1996, και είχα την τύχη, την ατυχία, να είμαι στο Κεν Λάρναγκας και να ζήσω, ας το πούμε, αυτών των ήχων, που ήταν βασικά έτσι ένας τραγικός, μιας αρχαίας τραγωδίας, ένας παραγμός, τέλος πάντων, της μοτοσυκλέτας, δηλαδή της ψυχής αυτής όλης της κατάστασης, που βασικά θρηνούσε τον άδικο χαμό κάποιου ατόμου. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι απλά ήχοι οι οποίοι ακούνται, για μένα έχουν μια σημασία και τους έχω ζήσει και για μένα σημαίνουν και κάτι. Και κάθε φορά, να στο πούμε, που εντάσσω κάποιον ήχο, όταν τον ακούω, πηγαίνω ακριβώς στα βιώματά μου, στο παρελθόν μου, όπου είχα ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Μάλιστα. Γιατί έπρεπε να έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο με τίγρη? Επειδή η τίγρη στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τίγρης της Σιβηρίας ή ο Αμούρ, όπως το λένε στη Ρωσία, είναι το σύμβολο της συγκεκριμένης πόλης. Στο λογότυπο της πόλης είναι ο τίγρης της Σιβηρίας συγκεκριμένος. Επομένως, να δημιουργείς μια ταυτότητα για τη συγκεκριμένη πόλη και ψάχνοντας την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια απέναντί της, θεώρησα ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον να τον ακούσουμε κατά κάποιον τρόπο πώς εκφράζεται. Είναι κάτι, μια καταπληκτική εμπειρία. Ταυτόχρονα ήταν παράτολμη, βέβαια. Πάρα πολύ παράτολμη, και να πω ότι πολλές φορές είχα διακινδυνεύσει τη ζωή μου
για συγκεκριμένες, ας το πούμε, καταστάσεις, ώστε να μπορέσω να αποκτήσω ή να ηχογραφήσω τους ήχους ή να έχω την εμπειρία, τέλος πάντων. Όπως στον Τίγρη της Σιβηρίας στα 50 εκατοστά μπροστά από το Κελίν, και υπήρχε ένα σημείο, επειδή δυστυχώς κατά κάποιον τρόπο έπρεπε να τον αφήσουν κατά κάποιον τρόπο πεινασμένο για να μπορεί να εκφραστεί όσο πιο έντονα μπορούσε, όταν είχε δει, ας το πούμε, μας είχε δει και είχε δει, ξέρω εγώ, αυτό το σημείο του, το φαγητό του, τέλος πάντων, έτσι ένιωθε μια, ήταν έντρομος. Και τα ζώα, όπως ξέρουμε, όλοι έχουν ψυχολογικά, ας το πούμε, τραύματα. Το λοιπόν και της έκφρασης ήταν τόσο εντονή, για μας ηχητικά ήταν το κάτι άλλο, ταυτόχρονα όμως μας σώτησε καλά, διότι, ας πούμε, πήδηξε, και μάλιστα στην ταινία μπορεί κάποιο να το δει, και όταν το κάνουν σε slow motion, βλέπει ακριβώς τα μάτια του που μας κοιτάζουν ακριβώς στα δικά μας μάτια. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, όταν ηχογράφησα την παγωμένη θάλασσα της Ιαπωνίας ή την αρχή βασικά του Ειρηνικού ωκεανού, ήταν παγωμένη, και όταν πήγα, πάτησα πάνω για να δω πού και πώς ακούγονται, είχα κάποια μηχανήματα μαζί μου για να ηχογραφήσω τα υποθαλάσσια ρεύματα, έσπασε ο πάγος, έμπεσα μέσα, ήταν πλην 20 βαθμοί. Έχασα τη θερμοκρασία μου, με τραβήξανε έξω αυτοί από το πλήρωμα του βίντεο. Με πήραν σε αυτοκίνητο, βάλανε θερμάσεις, ήρθε η άμπουλα και κατάφερα, ας πούμε, να αποκτήσω τις αισθήσεις μου. Για ένα άλλο παράδειγμα, όταν ηχογραφούσαμε στο Hockenheim Ring στη Γερμανία στη στροφή με έναν Αμερικάνικο NASCAR, παρολίγο να αναποδογιστεί. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι, ας πούμε, αυτά όλα μπορεί να ακούγονται φυσικά. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι υπάρχει μια προσωπική εμπειρία και πιστεύω ότι πρέπει πάντα να τολμούμε σε αυτό που κάνουμε. Για το Auto Symphonic, άκουσα αυτό το έργο και πραγματικά είναι φοβερό το πώς, ας πούμε, οι ήχοι των αυτοκινήτων ταιριάζουν μελωδικά στο όλο σύνολο. Αυτό που λέει κανείς, δεν θα το σκεφτόταν κανείς ποτέ. Το σημαντικό τουλάχιστον για την δική μου την προσεγγίση είναι το οτιδήποτε εντάσσεται στη μουσική, μη μουσικών, πρέπει να έχει, ας το πούμε, τη δυνατότητα να εναρμονιστεί με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ας το πούμε, τα αυτοκίνητα, τα 80 αυτά αυτοκίνητα, έπρεπε να, ας πούμε, να μπουν σε ένα διάλογο μαζί με την ορχήστρα, τη συμφωνική ορχήστρα, τη χοροδία, έναν πολύ γνωστό γκρουπ τραγουδιστών, παιδική χοροδία κτλ. Το θέμα όμως δεν θέλεις να κάνεις κάτι το οποίο να είναι κακόφωνο. Μπορεί ένα ήχος αυτοκινήτου να είναι κακόφωνο στην καθημερινότητά μας, και πολύ σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζουμε ότι ο καθένας από εμάς ακούει για συγκεκριμένους λόγους το ότι ακούει. Ταυτόχρονα όμως είναι ότι πρέπει να έχει αυτή την προοπτική, και γι' αυτό, να το πούμε, όταν ηχογραφηθούν κάποιοι ήχοι, μπαίνουν στο κομπιούτερ, αναλύω τις συχνότητες όπου μπορώ, ας πούμε, να βρω τις νότες, ώστε να μπορώ να τις ταιριάξω στην αρμονία όλων των υπόλοιπων σχημάτων. Τώρα, εάν καλήσουν να κάνεις το μουσικοακουστικό πορτρέτο της Κύπρου, ναι. Τι ήχους θα χρησιμοποιούσες? Υπάρχουν πάρα πολλοί ήχοι. Επίσης, νιώθω ότι η Κύπρος έχει τόσα πολλά στοιχεία κρυμμένα μέσα της. Και αυτό, να το πούμε, πάντα που επιδιώκω είναι να ανακαλύψω πρώτα απ' όλα για μένα τους κρυμμένους τους θησαυρούς, ηχητικά τέλος πάντων, και ταυτόχρονα να τους προβάλλω και να τους εντάξω σε μία, να το πούμε, χρονική διάρκεια, η οποία να έχει κάποιον τρόπο μία μοναδικότητα. Διότι το θέμα είναι ότι μία θάλασσα, όπως είναι, ξέρω εγώ, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της Κύπρου, υπάρχει σε πολλές χώρες και σε πολλές πόλεις της Κύπρου. Το θέμα είναι όμως ποιο αυτός ο συγκεκριμένος ήχος της θάλασσας, το οποίο θα δώσει αυτή τη μοναδικότητα και αυτόν τον χαρακτήρα της Κύπρου. Άρα, ενώ θα σας έλεγα και ο καθένας θα μπορούσε να σκεφτεί θάλασσα είναι το στοιχείο εν τούτης, ποιος είδος της θάλασσας, πού είναι αυτός ο συγκεκριμένος ήχος της θάλασσας, ο οποίος έχει αυτή, ας πούμε, αυτόν το χαρακτήρα που θα είναι ο ιδιαίτερος. Άρα θέλει μια μεγάλη, να το πούμε, προετοιμασία μέχρι να σας απαντήσω. Κατάλαβα. Κύριε αυτή η ήχη. Χρειάζεται μελέτη. Χρειάζεται μελέτη, ναι. Το νέο project. Υπάρχουν διάφορα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή. Ίσως σε συνέχεια του Sound of Vladivostok, να το αναφέρουμε αυτόν. Είναι το Sound of Kyoto. Είναι αυτή η μαγική πόλη, τέλος πάντων, στην Ιαπωνία, κάτι εντελώς διαφορετικό από το Vladivostok. Όπως γνωρίζετε, ήταν και η πρώην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, είναι η πόλη της Γκέισα, των ναών της. Είναι μια απίστευτη φύση των φθινόπωρων.
και γι' αυτό θα το υλοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των 3 μηνών του φθινοπόρου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη της ιδέας και στον προγραμματισμό και ευελπιστώ ότι θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.